Αρνηθεί, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Από σήμερα στην αίθουσα τη Λέσχη Δήφος, στη Θεμιστοκλέου 25-29, θα ταξιδέψουμε τη φαντασία μας μέσα από τις εικόνες του Αλέξη Κανά στο μακρινό Θιβέτ. Πρόκειται για το ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο της Φιλίας που συνδέει τη Λάσα με την Καθμαντού. Ένα πολύμερο ταξίδι με κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος στη Λάσα, τα διάφορα βουδιστικά μοναστήρια και μια παράκαμψη μέχρι τη βόρεια κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ. Ο Γεράσιμος Αδρεάτος και η Σοφία Παπάζολου, δύο αγαπημένες φωνές, συναντιούνται στο Μικρό Πρίγκιπα για να ταξιδέψουν σε διάφορους προορισμούς της Ελλάδας και να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με μοναδικές ερμηνείες. Ένα πρόγραμμα που αγαπά το καλό ελληνικό τραγούδι. Και οι δύο μαζί θα ερμηνεύσουν τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, πολύ επιλεγμένα τραγούδια από το χώρο του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, χωρίς σύνορα, καθώς και αναφορές στην ευρύτερη λαϊκή μας παράδοση, αυτοσχεδιασμούς και διασκευές ξένων τραγουδιών μέσα από τις ιδιαίτερες ενορχιστρώσεις του Βασίλη Κιτατζόγλου. Ήταν περίπου πριν 15 χρόνια ήταν ο Μάικλ Χάτσινς στον NXS, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του, σε ξενοδοχείο, σε ηλικία μόλις 37 ετών. Τώρα μια κινηματογραφική βιογραφία αναζητά την αλήθεια ενός pop star που πραγματικά έφυγε νωρίς. Το σενάριο για την κινηματογραφική βιογραφία του Χάτσινς υπογράφει ο Μπομπ Γκαλίνσκι, σχεδόν σαν ένα προσωπικό project που προσπαθεί να υλοποιήσει εδώ και 10 χρόνια. Βασίζεται στο βιβλίο Just a Man, The Real Michael Hutchence, κυκλοφόρησε το 2000 και συνυπογράφουν η μητέρα και η αδερφή του τραγουδιστή των NXS. Τίποτε δεν είναι ακόμα γνωστό για την ταινία, εκτός από τον τίτλο που θα είναι Two Worlds Colliding, δύο κόσμοι συγκρούονται, από το διάσημο στίχο του Never Tear Us Apart, ενώ και το casting του ηθοποιού που θα υποδηθεί το Hutchence, ο Γκαλίνσκι το μόνο που δήλωσε ήταν ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με κάποιους ηθοποιούς, ανάμεσά τους ένας Βρετανός gentleman και αρκετοί Αυστραλοί. Για να θυμηθούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι των NXS. We all have wings, but some of